Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μία σειρά από εξελίξεις, η σημερινή καυτή επικαιρότητα που ξεκινούν από το πολιτικό πεδίο και την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή μας, όπως και τα όσα βγαίνουν από την απόφαση του εφετείου με την ποινή φυλάκισης ενός έτους για τα Τούλη και Καφαντάρι. Εξελίξεις λοιπόν σε πολλά επίπεδα, θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξη του Δελτίου Ειδήσεων. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με το πολιτικό και να δούμε τα όσα σημείωσε ο πρώην Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, μιλώντας στην τηλεόραση Best και τη Γεωργιάνα Γνωστοπούλου. Βγάλουμε τη χώρα από τις οικονομικές δεσμεύσεις και τα μνημόνια που την βρήκαμε. Το κάναμε αυτό. Γιατί εμείς βάλαμε πολύ νερό στο κρασί μας σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε, την ιδεολογία μας. Όχι στα μνημόνια, ένα τρίτο μνημόνιο για παράδειγμα. Ναι, και αυτό, πολύ αυτό μεγάλο κιόλας. Αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε πολιτικές που δεν τις πιστεύαμε για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα που είχαν θυγεί τα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε για να κάνουν ένα μέτωπο στο να μείνουν Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός. Ακούγονται γκρίνιες για διάφορα δευτερεύοντα θέματα, κατά τη γνώμη μου, όπως είναι τα οργανωτικά. Το σημαντικό είναι ότι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να υπάρχει μετασχηματισμός, να υπάρχει διεύρυνση. Οι πρώτοι που δεν θα επιτρέψουν να γίνει πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, εγώ ας πούμε. Είναι εμφανές το πόσο έχει εγκαταληφθεί η Μεσσηνή αλλά και η Πελοπόννησος γενικότερα, που θα μπορούσε και από τη θέση της και από τους ανθρώπους που έχει και από τα πλεονεκτήματα που έχει να είναι πρότυπο ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία παράδοση στα έργα. Έχει μία παράδοση πολλών δεκαετιών. Να μην ολοκληρώνει τα έργα. Ποιες κοινωνίες θέλουν να γίνει το έργο και να γίνει με το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η αντίληψη του περνάω το δρόμο από ένα παραλιακό μέτωπο, το 1950 υπήρχε αυτή η αντίληψη στην Ευρώπη και κατέστρεψε πάρα πολλές περιοχές σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Γιατί κάποιον το οικόπεδο θα βγει πάνω στο δρόμο και θα κάνουν καφέ και θα πάρει αξία το οικόπεδο, μάλλον έχει κατεληφθεί. Στο συγκεκριμένο έργο έχουμε σχεδόν τις διπλάσεις εκτάσεις να απολωτριωθούν. Άρα επιβάρηση του ελληνικού λαού με πάνω από 15 έως 20 εκατομμύρια, θυμάμαι καλά, ήταν το κόστος των πρόσθετων απολωτριώσεων. Έχουμε πολύ μεγάλο χρόνο για να γίνουν αυτές οι απολωτριώσεις. Είναι και μια νέα χάραξη, είναι μια άλλη όδευση. Και έχουμε και προβλήματα με το κόστος κατασκευής. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι μια κουβέντα που έγινε. Υπάρχουν αποφάσεις. Δημοπρατήθηκε το έργο. Άρα το να επανέρχεται τώρα ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στην ίδια συζήτηση δείχνει πάλι ότι δεν έχουν βάλει μυαλό. Η Δημοκρατία κρύβει ότι ένας διαγωνισμός που λέει ότι έβγαλε το 2014 ήταν ένας διαγωνισμός, να μην το πούμε, στημένος κατά τη γνώμη μου. Ναι. Ένας διαγωνισμός που ευνοούσε κάποιους διαγωνιζόμενους. Το δεύτερο που κρύβει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι είχαμε με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που κάναμε αύξηση του ανταγωνισμού. Άρα ο ελληνικός λαός θα πληρώσει 50% λιγότερο. Το τρίτο που κρύβει η Νέα Δημοκρατία ήταν ότι στο διαγωνισμό που είχαν κάνει δεν υπήρχε διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δεν είχαν καταθέσει φάκελο μεγάλου έργου. Δεν είχαν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επόμενο που κρύβει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι αν δεν είχαμε αυτό το ποσοστό έκπτωσης, δεν θα είχαμε έγκριση για αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άλλωστε και αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνηση τι ήταν. Ήταν ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δώσει έγκριση να καταργήσουν τις υπάρχουσες συμβάσεις. Γιατί στα 5 τμήματα ο αυτοκινητόδρομος υλοποιείται. Στα άλλα 3 όφιλε από την άλλη εβδομάδα που βγήκε η κυβέρνηση στην Δημοκρατία, να πάει στον επόμενο ανάδοχο. Με τι κόστο το αναθέσει, με αυτά των διαγωνισμών που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με 50% λιγότερο. Ρωτάμε λοιπόν, γιατί το έβγαλε τότε το 2013 η Νέα Δημοκρατία, αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, τι άλλαξε από το 2013 και η παραχώρηση θα το κάνει με το 50% του κόστους. Γιατί η Ολυμπία οδός δέχεται να κάνει με το 50% του κόστου το Πάτρα Πύργος, και αφού θα αναθεωρήσουμε πλέον όλη τη σύμβαση παραχώρησης για να ενταχθεί αυτό το τμήμα, δεν πρέπει να υπολογίσουμε και το κόστος του έργου που ολοκληρώθηκε. Και βέβαια κινδυνεύει το έργο. Γιατί
Έχουν αναθεωρηθεί μια σειρά από κανονισμοί. Δεν είμαστε στον καιρό του Γιώργου Σουφλιά. Δεν μπορείς να βάλεις όποιον αυτοκινητόδρομο θες, με ό,τι κυκλοφοριακό φόρτο θες, για να εγκριθεί ως αυτοκινητόδρομος. Και αυτό που διακινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνει το έργο. Μακάρι να το δούμε. Και να κάνουμε μια αντίστοιχη σύμβαση, όχι με τα 14 αεροδρόμια όπως διάβασα ότι είπανε, αλλά με το Καστέλι, που έχει άμεσα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Σπίρτζη. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε και με τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Μαντά. Όμως πάμε σε αυτό που σας αναφέραμε αρχικά, στην είδηση που έχει να κάνει με την δικαστική εξέλιξη. Μαζί μας η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, η υπόθεση είναι γνωστή. Η υπόθεση που έχει να κάνει με τον Χαδά της Σπύλου, με την κατάσταση στα έτη 2013-2014. Σήμερα είχαμε το εφετείο. Ένα έτος φυλάκιση για τους κυρίους Τατούλη και Καφαντάρη. Πραγματικά είναι γνωστή και είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από το παρελθόν. Ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή λοιπόν. Και για τον κύριο Καφαντάρη που ήταν τότε δήμαρχος, αλλά και για τον Πέτρο Τατούλη που ήταν τότε περιφερειάρχης Πελοποννήσου, όπως αποφάσισε το εφετείο της Καλαμάτας, τους οποίους και έκρινε ένοχους. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη χωματερή είχε γίνει έτσι αρκετές φορές. Είχε πάρει φωτιά. Είχαμε πάρει πάρα πολλές φορές και καταγγελίες και τις γνώμες του κόσμου εκεί και τον προβληματισμό για τα όσα είχαν συμβεί. Είδαμε λοιπόν αυτήν την μήνυση και την εξέλιξή της για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για τη ρύπανση και όλα τα συναφή. Και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως είδαμε την αντίδραση από τον κύριο Καφαντάρη και τους εντολείς του, που νομίζω ότι στέκονται σε κάτι που έχει σημασία στο θέμα των αρμοδιοτήτων, Θέμη, και είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Βέβαια, η δικαιοσύνη ξέρει καλά να κάνει την δουλειά της και να ασκεί τον ρόλο της. Ωστόσο, σε αυτό στέκονται. Και υπάρχει, ας το λοιπόν αναφέρουμε, γιατί, ναι, γιατί νομίζω έχει σημασία και από τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και από την Μερικέτη Βεζιρέα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, που περιμένουν, όπως λένε, και το αναλυτικό περιεχόμενο της απόφασης. Και να δούμε, και το λέει χαρακτηριστικά, για τον φορέα στον οποίο ανήκει πράγματι η αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως επίσης και στη συνδρομή τέτοιων καταστάσεων κτλ. Γιατί το θέμα των αρμοδιοτήτων είναι το πρώτο, ανεξάρτητα από αυτή τη μήνυση που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τη διαχείριση προφανώς των απορριμμάτων. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένουμε και την αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τατούλη. Υπάρχει αυτή η αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Καφαντάρη. Βάζουμε στην κουβέντα μας και τον δικηγόρο και πολίτη, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, υπάρχει μία εξέλιξη πλέον οριστικοποιημένη, θα λέει κανείς, και στην φάση του εφετείου, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, από την πλευρά της δικαιοσύνης. Πώς σχολιάζετε εσείς την εξέλιξη αυτή από τη σημερινή απόφαση? Νομίζω ότι το δικαστήριο έκρινε και θεωρώ ότι έκρινε ορθά εν ώψη αυτών τα οποία του εκτέθηκαν, και νομίζω ότι η απόφαση είναι σημαντική για ένα βασικό λόγο. Επιλύει ποιος ήταν αρμόδιος, γιατί η βασική υπερασπιστική γραμμή και των δύο σημερινών κατηγορουμένων ήταν ότι δεν ήταν αρμόδιοι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το ίδιο περίπου υπελήσανται οι συνάδελφοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν. Έχουμε λοιπόν τρεις δικαστικές αποφάσεις και μία ιονή δικαστική απόφαση, δηλαδή το κατηγορητήριο, μία απόφαση του μονομερούς πρωτοδικείου Καλαμάτας και δύο αποφάσεις ουσίας του τριμερούς πλημελιωδικείου και του εφετείου πλημελημάτων, που λένε ότι η αρμοδιότητα ανήκε αφενός μεν στον κύριο Τατούλη, αφετέρου δε στον κύριο Καφαντάρη, και είναι λυμένο αυτό νομικά. Αυτή η απόφαση, επειδή υπάρχουν και σε άλλα πρωτοδικεία της Πελοποννήσου ζητήματα ή και της Ελλάδος, από ό,τι ξέρω, τέτοια ζητήματα τα οποία είτε έχουν κριθεί πρωτοδίκως είτε δεν έχουν κριθεί ακόμα, αυτή η απόφαση νομίζω είναι οδηγός, γιατί κρίνει ότι η αρμοδιότητα ανήκε στους δύο. Αυτό το μπαλάκι της αρμοδιότητας που είδαμε αρκετές φορές να παίζεται σήμερα, να το πω έτσι, το πινκ-πονκ των ευθυνών και της αρμοδιότητας μαζί, γιατί μπαίνει και σε μια υπόθεση και σε μια διάσταση για το τι τέλος πάντων συμβαίνει και το ποιες είναι οι ευθύνες και τις ίδιες αυτοδιοίκησης γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Γιατί είδαμε, περνούσε κάπου από τον Φόσδα, έφτανε μέχρι την κυβέρνηση, πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω και πού αλλού. Ναι. Ξεκαθαρίζεται με τη συγκεκριμένη απόφαση. Οριστικά και μετάκλητα, όχι ξεκαθαρίζεται. Η απόφαση στην ουσία διαγιγνώσκει το ξεκαθαρισμένο. Η νομοθεσία έλεγε, οι κανονιστικές πράξεις έλεγαν ότι αρμόδιοι ήταν οι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, δηλαδή η Δήμη και η Περιφέρεια. Αυτό ήταν λυμένο. Απλά υπήρχε αμφισβήτηση από τους κυρίους Στατούλη και Καφαντάρη ότι δεν ήταν αρμόδιοι. Όμως ήταν απολύτως αρμόδιοι και κοιτάξτε, το αν δεν μπορεί μια περιφερειακή αρχή ή μια δημοτική αρχή, αν δεν μπορεί ή αν δεν έχει στρατηγική βλέψη να ασκήσει την αρμοδιότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει την αρμοδιότητα να την αρνούμε, τη δοσμένη αρμοδιότητα. Διότι αν δεν ήταν αρμόδιος ο κύριος Καφαντάρης και ο κύριος Στατούλης, δεν απαντήθηκε από κανέναν που αμφισβητούσαν την αρμοδιότητά τους, ποιος ήταν αρμόδιος. Νομίζω ότι την αρμοδιότητα την είχε ζητήσει και ο κύριος Καφαντάρης, ο κύριος Στατούλης. Και του δόθηκε άπλετα. Άπλετα του δόθηκε. Ναι. Και νομίζω ότι η αρμοδιότητα αυτή διεφάνηκε από το πόσο προωθήτο μέχρι κάποια στιγμή. Το έργο ΔΙΤ. Μα άμα δεν είχε αρμοδιότητα, δεν θα είχε έργο ΔΙΤ. Άμα δεν είχε αρμοδιότητα, δεν θα συνήπτε προγραμματική σύμβαση. Και επειδή ακούστηκε πάρα πολλές φορές το όνομα του Φόσδα, ο Φόσδα δεν είναι κάτι, ένας εξωγήινος θεσμός. Ο Φόσδα αποτελείται από τι, από αυτοδιοικητικούς, από δημάρχους της Μεσσηνίας. Ωραία. Άρα ήταν δεδομένο ακόμα και ο Φόσδα, όπως έμπαινε στην κουβέντα που αναπτύχθηκε στα επιχειρήματα που εκτέθηκαν στο εφετείο, ότι ο Φόσδα δεν ήταν ένα κεντρικό όργανο, ήταν ένα αυτοδιοικητικό, ένας αυτοδιοικητικός φορέας, ο οποίος συνήψε σύμβαση με την περιφέρεια και το Δήμο. Άρα λοιπόν η αρμοδιότητα είναι και στην αυτοδιοίκηση, είναι λυμένο αυτό, λύθηκε άλλη μια φορά. Τώρα εγώ δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα αυτή την υπόθεση, είτε ο ένας κατηγορούμενος είτε ο άλλος. Πάντως ξέρω ότι, ή νομίζω ότι πλέον θα έχουν μάθει ότι μετά την απόφαση αυτή θα έχουν γίνει σοφότεροι και άρα θα πρέπει να έχουν μάθει ότι αυτή την επίμαχη χρονική στιγμή, 13-14, είχαν και αυτή την αρμοδιότητα. Μάλιστα. Την είχαν. Ωραία. Θα δούμε και θα πούμε και πολλά περισσότερα για τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι το θέμα πάντως ξεκαθαρίζει γύρω από την υπόθεση απορρίμματα περί αρμοδιότητας. Μένει να δούμε και ποιες είναι οι πράξεις γύρω από το ΣΔΙΤ. Νομικά να ρωτήσω λίγο κάτι, αν αυτό λίγο ανοίγει σύντομα μια σειρά από εξελίξει άλλους δήμους ενδεχομένως που αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα, γιατί είναι μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση. Ναι, είναι μια απόφαση που προκάλεσε. Το νομικό, η νομική της αξιολόγηση. Ναι, ωραία. Ναι, νομίζω ναι, ότι είναι ο οδηγός. Είναι μια απόφαση σημαντική. Λοιπόν, από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εγώ. Πάμε εμείς να περάσουμε τώρα στα όσα ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Σπίρτζη, αλλά και στα όσα βλέπουμε να εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες. Παλινοδίες δίχως τέλος λοιπόν για το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Το τοπίο, παρά τις διευκρινήσεις που ο καθένας δίνει και δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους, παραμένει ομιχλώδες. Οι παλινοδίες και οι καυστερήσεις γύρω από τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη συνεχίζονται. Το Υπουργείο Υποδομών φαίνεται να εγκαταλείπει την πρόταση της παραλιακής χάραξης για την οποία υπήρχαν εγκρίσεις και οδηγείται στο σενάριο τις λύσεις με βελτιώσεις. Ωστόσο, η μελέτη μέχρι τώρα δεν έχει φανεί στους Δήμους και την Περιφέρεια. Πάντως, με βάση την απάντηση που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου στον βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση, ο προτινόμενος σχεδιασμός δείχνει να ακολουθεί την χάραξη του υφιστάμενου τμήματος με κατατόπους βελτιώσεις και παραλλαγή της χάραξης σε ορισμένα σημεία, όπως για παράδειγμα στη Μεσσήνη. Η όλη πάντως αυτή κατάσταση δεν δείχνει σε ρυθμό υλοποίησης να έχει σύντομο χρονικό ορίζοντα. Ήδη πάντως στην ατμόσφαιρα υπάρχουν ψήθυροι περί τροποποιήσεων στη χάραξη και στο τμήμα από Ριζόμυλος έως Μεθόνη. Μπροστά σε αυτήν την εικόνα έντονη είναι η αντίδραση πολλών, ανάμεσα στους οποίους και η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας. Όπως δεν χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους, εμείς οι ξενοδόχοι της Μεσσηνίας που κρατάμε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί όρθια η περιοχή μας με ό,τι αυτό σημαίνει για την οικονομική βιωσιμότητά της, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουμε έκκληση σε όσους έχουν την αρμοδιότητα να υλοποιήσουν το έργο, να κλείσουν τα αυτιά τους σε προσχηματικές προτάσεις σε ό,τι αφορά τη χάραξή του. Οι αναβολές στην εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής και οι παρελκυστικές τακτικές στο όνομα μικροσυμφερόντων δυναμητίζουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική και οδηγούν σε τέλμα επαγγελματίες και εργαζομένους. Και επειδή αναφερόμαστε σε οδικό άξονα, στέλνουμε το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία. Προσπεράστε τέρμα στις παλινοδίες. Όπως και να έχει, η πραγματικότητα είναι μία. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, πηγαίνουμε για το 2021. Αυτά λοιπόν με τον δρόμο. Επανερχόμαστε σε αυτά που ακούσαμε και στις αναφορές του πρώην Υπουργού Υποδομών. Γεωργία, αρκετά ενδιαφέροντα τα όσα σημείωσε ο κύριος Σπίρτζης και από ό,τι φαίνεται ανοίγει η κόντρα για τα ζητήματα των υποδομών.
Προφανώς και είναι και θέματα άλλωστε τα οποία χειρίστηκε και διαχειρίστηκε όσο ήταν υπουργός αυτά τα 4,5 χρόνια που κυβερνούσε περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως πέρασαν πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα από τα χέρια του. Βέβαια να πούμε ότι ήταν επικριτικός, άσκησε σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και για μια σειρά από ζητήματα. Ωστόσο να σταθούμε στα των υποδομών που ήταν των αρμοδιοτήτων του. Ο λόγος φυσικά για το Πάτρα Πύργος. Και για το αν θα δούμε καλό νερό Τσακώνα και για το Καλαμάτα Ριζόμυλος, για το Πάτρα Πύργος που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, βέβαια και ο άλλος δρόμος. Και μιλούμε για δύο μεγάλα αναπτυξιακής σημασίας έργα, δύο μεγάλα αναπτυξιακής σημασίας εργαλεία στην πραγματικότητα. Έκανε μια ξεκάθαρη αναφορά στο εάν κινδυνεύει ή όχι, που εκτιμά ότι κινδυνεύει ο συγκεκριμένος δρόμος. Στάθηκε και σε όσα είχαν γίνει πριν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως έχει σπάσει στις 8 εργολαβίες με πρωτοβουλία του Ιδίου. Περιμέναμε από τον κύριο Καραμαλή, αλλά νομίζω θα τα πει και ο βουλευτής αργότερα, να δώσει τις απαντήσεις του στο τι θα γίνει και είχε αυτές τις επαφές στην Ευρώπη και πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Κανέναν δεν ακούμε να μιλάει για την κατάληξή του ενδεχομένως στη Μεσσηνία, που και αυτό είναι ένα ζητούμενο, την έννοια του καλό νερό Τσακώνα. Και ως προς το Καλαμάτα Ριζόμυλος και εκεί πολλής λόγος, με τη Νέα Δημοκρατία να περιφέρεται γύρω ενδεχομένως από τον εαυτό της, όπως και εκείνος είπε. Εγώ και να το δικαιώνει. Δεν περιφέρεται δηλαδή γύρω από τον εαυτό της, περιφέρεται και γύρω από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον ΣΥΡΙΖΑ και πάμε λοιπόν να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε όλα αυτά και με τον βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Περικλή Μαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Τουλάχιστον χαμογελάτε. Ναι. Νομίζω αυτονόητο το ερώτημα, υπό την έννοια ότι αυτό το ερώτημα το έκαναν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πριν λίγο στη συνέντευξη, αλλά το έδωσε και ο πρώην Υπουργός Υποδομών. 8 μήνες τι κάνατε? Κύριε Κανελόπουλε, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και είναι κρίμα το ότι δεν τα βλέπουν ο κόσμος, ή μάλλον δεν τα βλέπουν αυτοί που θέλουν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, γιατί ο κόσμος τα βλέπει. Και θα σας πω, θα ξεκινήσω πάρα πολύ σύντομα με ένα σχολιασμό όσον αφορά τον κύριο Σπίρτζη. Ο κύριος Σπίρτζης, αμετανόητος και με περίσσια έπαρση και αλαζονία, ήρθε στη Μεσσηνία να μας πει τι, ότι για όλα το ότι δεν έχουν γίνει φταίνει όλοι οι υπόλοιποι και κυρίως όμως φταίνει οι πολίτες που δεν κατάλαβαν το τεράστιο έργο που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας και δεν τους ξαναέβγαλαν στην κυβέρνηση. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή για τον κύριο Σπίτση. Και είναι σκληρή γιατί ο ίδιος ως υπουργός και η κυβέρνησή του ευθύνεται για δύο πολύ σοβαρά πράγματα όσον αφορά την Πελοπόννησο. Το πρώτο είναι ότι ευθύνεται που σταμάτησε μία μέρα πριν τη δημοπράτηση του έργου Πάτρα Πύργος, προκειμένου να αντισπάσει σε 8 εργολαβίες και να έχουμε τα αποτελέσματα, το Μάρτιο του 2015. Αν το έργο αυτό είχε δημοπρατηθεί το Μάρτιο του 2015, σήμερα θα είχαμε δρόμο. Ο κ. Σπίτης τι επέλεξε? Επέλεξε να το σπάσει σε 8 κομμάτια. Όχι άλλη πολιτική. Επέλεξε αυτό που ήρθε να κατηγορήσει σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπε στη συνέντευξη τη κ. Αναστοπούλου? Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια σχεδίαζε με βάση τα συμφέροντα, να εξυπηρετήσει συμφέροντα και όχι τους πολίτες. Τι έκανε ο κύριος Σπίρτζης? Σταμάτησε λοιπόν την δημοπράτηση του έργου προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κυρίου Καλογρίτσα. Ναι, αλλά απάντησε και αυτό σε αυτό έχει και σήμερα αποτυπωθεί. Και έχει, νομίζω... Η απάντησή του, επειδή την είδα πάρα πολύ καλά, είπε επί της ουσίας ότι ο κύριος Καλογρίτσας πήρε τα έργα σε διαγωνισμό. Αυτό μας είπε. Αλλά δεν μας είπε ότι για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ο κύριος Καλογρίτσας, τις πλάτες που του έδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την τράπεζα τότε την Αττική, αν θυμάστε καλά, και τα θαλασσοδάνεια για να μπορέσει να συμμετάσχει. Από την ίδια την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Εδώ έχει καταγραφεί ιστορικά αυτό. Και, και πραγματικά και δεν ψέλησε ούτε μια συγγνώμη στον Πελοποννησιακό λαό για αυτό το τεράστιο και ολέθριο λάθος που έκανε με την Πάτρα Πύργου. Πάμε στον δρόμο που αφορά άμεσα τη Μεσσηνία. Μισό λεπτό, πριν πάμε στον δρόμο που αφορά άμεσα τη Μεσσηνία, για να τα κλείνουμε ένα-ένα. Εσείς τι κάνατε 8 μήνες για τον Πάτρα Πύργου, να μας έχετε πει? Τι κάναμε το 8 μήνες? Έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις αλλεπάλληλες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σώσουμε την κατάσταση, να βρούμε μια βιώσιμη λύση για το πώς θα κατασκευαστεί ο δρόμος. Ήρθαμε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάθεση του έργου στην Ολυμπία Οδό. Σε συμφωνία με τους 4 από τους 5 εργολάβους. Δεν εξυπηρετούνται συμφέροντα, γιατί ο κύριος Αμφιετζόγλου συγκεκριμένα είπε ότι στην περίπτωση που προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς και ο ίδιος θα προασπίσει τα συμφέροντά του. Βεβαίως, και έχει και κάθε δικαίωμα να το κάνει και να προβεί με νόμιμο τρόπο, να κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες για να προσφύσει τα συμφέροντά του. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι έχει έρθει σε συμφωνία η κυβέρνηση με τους 4 από τους 5 εργολάβους,
όσον αφορά την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου, με την Ολυμπία Οδό, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε επιτέλους αυτό το έργο να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί. Γυρνώντας από την Ευρώπη, και ο κύριος Καραμανλής δεν στάθηκε σε αυτό, στις 8 εργολαβίες, και ότι τελικά έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όχι, όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο ήταν μια ευθύνη αποκλειστικά του κυρίου Σπίρτζε και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, λοιπόν, και τα αποτελέσματα τα είδαμε, και όπως ξέρουμε, και το σκεπτικό τους γιατί το έκανε. Για έχει αποτυπωθεί στο ελληνικό. Πότε θα γίνει αυτό και πότε αναμένεται να υπάρχουν απαντήσεις? Το Πάτρα Πύργος έχει κάνει ήδη ανακοινώσεις δημόσια ο Υπουργός Υποδομών πριν 2 εβδομάδες, ο οποίος μίλησε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης στην Ολυμπία Οδό και τη διαπραγμάτευση και αποζημίωση των εργολάβων οι οποίοι ήταν σε εξέλιξη μέχρι τώρα με τον προηγούμενο διαγωνισμό και δεν είχαν κηρυχθεί έκτοτε, προκειμένου να ολοκληρωθεί. Τώρα το χρονοδιάγραμμα προφανώς θα πάει με βάση τη σύμβαση για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει το βασικό όμως είναι ότι δρομολογείται, ότι πλέον θα έχουμε ένα δρόμο. Γιατί θέλετε να σας πω και κάτι? Εγώ λέω εντάξει, κατήργησε το διαγωνισμό τότε ο κύριος Σπίρτζης, ο ΣΥΡΙΖΑ, να προχώρησε έναν τύπο. Τι έκανε, 4,5 χρόνια είμαστε πάλι στο μηδέν. Άρα λοιπόν, ποια είναι η ουσία? Αυτή τη στιγμή θα υπήρχε δρόμος, κυρία Αναγνωστόπουλο. Το θέμα είναι να μην πάμε άλλα 4,5 χρόνια. Αυτή, μα ούτως ή άλλως θα πάμε σε 4 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Ωραία. Τουλάχιστον να δούμε να ξεκινούν τα. Βεβαίως και θα δεν ξέρω πότε θα τα δούμε να ξεκινούν τα. Πάμε και να δούμε λίγο το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος. Πριν πάμε, ό,τι θα σας πάω στο υπόλοιπο. Ό,τι θέλετε. Γιατί αφήνετε μισό το δρόμο και. Καθόλου μισό. Μου προκαλεί ερωτήματα. Εντάξει, το Πάτρα Πύργος. Το Πύργος καλό νερό τσακώνα. Γιατί το έχετε αφήσει έξω από τη συζήτηση. Θα περιμένετε πότε θα τελειώσει η κουβέντα στο Πάτρα Πύργος για να θυμηθούμε το τον πύργο, καλό νερό τσακώνα που ήδη το διεκδικούμε και εμείς. Κατεβαίνουν σε απεργίες και κινητοποιήσεις, το ζητούν, το προκρίνουν, το θέτουν παντού. Ακούστε με λίγο. Για να τελειώσουμε και δεν είναι λίγο προσωπικό, μην το πάρετε προσωπικά. Όχι, κύριε, να τελειώσουμε λίγο με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει μεσήνιος πολιτικός, βουλευτής, φορέας, αυτοδιοικητικός, που να μην απαιτεί και να μην ζητάει το τσακώνα καλό νερό. Σας παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό να σταματήσει κάποια στιγμή. Είναι συνεχώς, καθημερινά. Και εμείς ζητάμε, κάθε φορά αλλά το θέμα είναι πώς διεκδικείς και που τι. Που συναντάμε τις υπηρεσίες. Τι θέλετε, δηλαδή, νομίζετε ότι θα πρέπει να βγω με σημαίες και να πω, να βγαίνω στη Βουλή με σημαίες και να μιλάω για τσακώνα καλό νερό? Υπάρχει μία διαδικασία συγκεκριμένη. Και έχουμε κάνει ανακοινώσεις, και εγώ προσωπικά κάνω ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα για την πορεία του συγκεκριμένου έργου. Το συγκεκριμένο έργο, λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο το απαιτεί η κοινωνία πάνω απ' όλα της Δυτικής Μεσσηνίας, και όχι εμείς οι πολιτικοί και οι αυτοδιοικητικοί. Η κοινωνία είναι που το χρειάζεται, γιατί θα φέρει σημαντική ανάπτυξη στη Δυτική Μεσσηνία. Είναι ένα έργο όριμο μελετητικά. Είναι έργο με πολύ λίγες λεπτομέρειες που είναι σε φάση ολοκλήρωση όσον αφορά τη μελετητική του οριμότητα. Είναι ένα έργο που έχει ένα κόστος περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να το εντάξει στην παραχώρηση του ΜΟΡΕΑ, ακόμα όμως δεν είναι ανακοινώσιμο. Ακούστε με λίγο. Θα σας πω, δεν ακούστε με. Όλα τα οδικά έργα, όλα τα οδικά έργα που υλοποιούνται στη χώρα μας, όλα τα οδικά έργα χρειάζονται μια διαδικασία πριν, ανεξαρτήτως με τον τρόπο που υλοποιούνται, είτε είναι σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε είναι παραχώρηση, είτε είναι αποκλειστικά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας μας. Χρειάζεται μια ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει να κάνει με τη μελέτη κόστος ωφέλους, με τον τύπο του δρόμου που θα είναι, καλά, που θα πρέπει να διασφαλιστούν. Ακούστε με λίγο. Να σας παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν λέμε το εξής, και μάλιστα ήταν και σαφέστατος και ο Υπουργός, τον ρωτήθηκε γι' αυτό, με το που οριστικοποιηθεί η διαδικασία υλοποίησης του Πάτρα Πύργος και του ΒΟΑΚ, του Βόρειο Οδικού Άξονα Κρήτης, αμέσως, δηλαδή, καθόλου 12 μήνο, θα είναι πολύ σύντομα και θα είναι μέσα στη χρονιά, αμέσως μετά προχωράμε στη δρομολόγηση του τρόπου υλοποίησης του δρόμου Τσακώνα Καλό Νερό. Επειδή μου είπατε κάτι για τις Πάτρα σημαίες πριν, δεν αποκλείεται να δω τον Περικλή Μαντάμε σημαίες στη Βουλή για να διεκδικεί το Καλό Νερό εγώ δεσμεύομαι, κύριε Κανελόπουλε, ότι σε αυτά που λέω, εάν διαπιστώσω ότι είτε από το Υπουργείο είτε από φορείς του Υπουργείου από υπηρεσιακούς παράγοντες προωθείτε κάτι διαφορετικό, τότε ναι, βεβαίως θα με δείτε και με σημαίες. Όχι μόνο με σημαίες, θα με δείτε και με πολύ πιο σκληρούς τρόπο να αντιδρώ. Όμως σας λέω ξεκάθαρα και έχοντας γνώση αυτά που σας λέω, ότι ποτέ, μα ποτέ δεν έχει φύγει από την προτεραιότητα του Υπουργείου και της κυβέρνησης τόσο ο δρόμος Τσακώνα Καλό Νερό, όσο και ο δρόμος Καλάματα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Και να κλείσω το κομμάτι του Πύργος Καλό Νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί υπάρχουν όμως έτοιμη διαδικασία που έχει να κάνει με βελτιώσεις. Δεν ξέρω λοιπόν, κατά εκεί πόσο λοιπόν έχει δημοπρατηθεί. Ναι. Έχουν δημοπρατηθεί 20 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Έχουν δημοπρατηθεί 20. Μα συγχωρείτε για. Υπάρχει προσωρινός μειοδότης, αν δεν κάνω. Βεβαίως και είναι σε διαδικασία. Ένας διαγωνισμός του δημοσίου 20 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι μια διαδικασία που αύριο το πρωί ξεκινάει. Λοιπόν, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον έκανε, γιατί ήταν στα συρτάρια. Εμείς,
με συγχωρείτε, επιλέξαμε να διαθέσουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για την βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου, γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος δρόμος με πάρα πολλά ατυχήματα και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία έχει στην περιοχή του Καγιάφα, που όλοι το γνωρίζουμε και τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, δυσκολεύει την διαδικασία άλλου τύπου δρόμου, τετράχνου, σαν του, Πάτρα Πύργος. Άρα λοιπόν, σε όλα τα θέματα το Υπουργείο είναι από πάνω και δρομολογεί καταστάσεις. Ωραία, μισό λεπτό. Να βάλουμε μια ανατελεία εδώ. Βεβαίως. Να πάω στον Γιουργία Δωναγωστοπούλη που μίλησε με τον κύριο Σπίρτζη να μας πει τι είπε για αυτό που είπατε. Για το Καλαμάτα Ριζόμιλος, Πύλος Μεθώνη και αν τουλάχιστον βλέπουμε διέξοδο μέσα στο αδιέξοδο ή τουλάχιστον στις παλινοδίες, Γιουργία. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες με τις εξελίξεις που υπάρχουν, ότι προφανώς, κύριε Μαντά, τώρα βλέπουμε να πηγαίνουν όλα και το είπε και καυστικά προς το 2021, στο ΘΑ δηλαδή. Έχουμε μία παραλιακή χαράξη για την οποία υπήρχε μελέτη, κανένας δεν έχει εξηγήσει τον κόσμο τι και πώς και νομίζω ότι οι πολίτες δεν ξέρουν τίποτα για αυτό το δρόμο, όπως και αν πραγματικά θα γίνει. Έτσι. Στάθηκε και στο κομμάτι αυτό για τα συμφέροντα για μία ακόμη φορά, για το πώς θα έπρεπε να χαράζονται οι δρόμοι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαντά, δεν ξέρω. Αρχικά, ο κύριος Σπίρτζης, λοιπόν, όταν ανέλαβε υπουργός υποδομών τον Γενάρη του 2015, είχε εγγεγραμμένη πίστοση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 220 εκατομμύρια ευρώ για το Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθώνη. Εγγεγραμμένη πίστοση την οποία την είχε γράψει η κυβέρνηση Σαμαρά κατ' εντολή του Πρωθυπουργού τότε, ευνηδίως που έπεσε η κυβέρνηση λόγω της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και είχε λοιπόν παρέλαβε την εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Άρα, λοιπόν, για την παραλιακή χάραξη. Για την παραλιακή χάραξη. Είχε μια μελέτη στα χέρια του, η οποία προφανώς πιθανόν να μην ήταν στο 100% όρημη, όμως είχε μια βασική μελέτη. Καλά, είχε πάνω τελειώσει. Είχε πάρει τις εγκρίσεις. Είχε πάρει τις εγκρίσεις από τα δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά και όλα. Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσε να κάνει τότε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Σπίρτζης. Να τρέξει το έργο. Λοιπόν, ο κύριος Σπίρτζης επέλεξε λοιπόν να μην τρέξει το έργο. Ναι. Και προφανώς γιατί τότε η στόχευσή του ήταν ότι δεν θα πάμε να φτιάξουμε εμείς ένα έργο στη Μεσσηνία, στους πολίτες που τόσο πολύ αγαπά ο ίδιος, όπως είπε σήμερα. Και μάλιστα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί είπε ότι η Μεσσηνία είναι απομονωμένη. Χρησιμοποίησε μια πολύ. Μίλησε και για τα δίκτυα και τα αδερφικά. Του θυμίζω, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι ο κ. Σπίρτζης ήρθε σε 2 ώρες από την Αθήνα με έναν αυτοκινητόδρομο μέχρι το κέντρο της Καλαμάτας, τον αυτοκινητόδρομο αυτόν τον οποίο σχεδίασε, μελέτησε, δρομολόγησε και υλοποίησε κυβερνήσεις διαχρονικά της Νέας Δημοκρατίας. Όταν αυτοί οι κύριοι καταψήφιζαν κάθε σύμβαση παραχώρησης στη Βουλή, όταν αυτοί οι κύριοι καλούσαν τον κόσμο στο κίνημα «Δεν πληρώνω έξω τα διόδια», να μην πληρώνουν τα διόδια για να μην έχουν έσοδα οι εταιρείες παραχώρησης, όταν αυτοί οι κύριοι με μαύρο δάκρυ υποτίθεται υπέγραφαν και συμφωνούσαν σε ΣΔΙΤ και συμβάσει παραχώρηση. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθώνη για να καταλάβουμε και τη θέση. Μας είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε έτοιμη Σπίτης, τη λύση, εγγεγραμμένο το ποσό, έτοιμη στη μελέτη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, αφού έχει όλα αυτά έτοιμα, ξαφνικά πάει και. Γιατί γίνεται ουρά να το πω έτσι. Γύρω από τον εαυτό ουρά στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνεί με τη βελτίωση του δρόμου. Αυτό είναι μια εύκολη κριτική για το θέμα της ουράς. Δεν είναι εύκολη κριτική. Αυτό αποφασίσατε. Ο κύριος Σπίρτζης και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τις εκλογές του 2019, του Ιουλίου του 2019, προχώρησαν σε μια διαδικασία ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμιλος Πύλος Μεθώνη. Έκαναν μια προκήρυξη για να βρεθεί να βρεθούν εταιρείες, να εκδήλωσε ενδιαφέροντος για εταιρείες κατασκευής. Ταυτόχρονα είδαν ότι θα μπορούσε, σε συμφωνία προφανώς με τις εταιρείες που συνοήθηκαν, ότι για το πρώτο κομμάτι, το τμήμα Καλαμάτα Ριζόμιλος, θα ήταν πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο, με λιγότερο κόστος και με λιγότερα τεχνικά και με πιο βελτιωμένο τρόπο, να αλλάξουν τη χάραξη σε αυτό το κομμάτι. Και επέλεξαν αυτό το δρόμο. Και ξεκίνησε ο διαγωνισμός λίγους μήνες πριν τη διαδικασία των εκλογών. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Καραμαλής? Θα έπρεπε να ξανασταματήσει τη διαδικασία λοιπόν αυτή, κατά τη γνώμη σας, και να πάμε σε μια άλλη διαδικασία πίσω πριν από πέντε έτη, η οποία θα έπρεπε να ξαναδιαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κάνουμε τύπου άλλες αλλαγές και να πάμε σε μια λύση που πιθανά ναι να μην είναι μια λύση βιώσιμη. Ωραία, όχι μόνο προς την κατασκευή. Τώρα τι γίνεται για τα καταλάβουμε. Άρα λοιπόν,
Δεν τίθεται κανένα ζήτημα από αυτό που λέτε, ότι κρέμεται, ότι τρέχει η Νέα Δημοκρατία πίσω από την ουρά μα του ΣΥΡΙΖΑ. Μα τη λύση του ΣΥΡΙΖΑ τρέχει. Καθόλου πίσω από την ουρά. Έτσι, εμείς τι θέλουμε, θέλουμε να γίνει το έργο. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να γίνει το έργο. Και όταν λοιπόν, το έργο σε ποια φάση είναι αυτή τη στιγμή. Της Νέας Δημοκρατίας και οι τοπικές κοινωνίες, όλοι όσοι πρόσκειταν στη Νέα Δημοκρατία, ήθελαν μια παραλιακή χάραξη. Ας τα αφήσουμε αυτό. Ακούστε, πού βρισκόμαστε τώρα. Πού βρισκόμαστε τώρα. Τα δημοτικά συμβόλαια τους πήγε μια λύση τότε. Και η λύση αυτή ήταν η παραλιακή χάραξη και είπαν ναι. Και σωστά είπαν ναι. Δεν τους πήγαν δύο λύσεις, μία παραλιακή χάραξη και μία επάνω χάραξη. Πάμε λοιπόν στο λοιπόν, προκείμενο. Τώρα αυτή τη στιγμή λοιπόν σε ποια φάση βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη φάση που έχουν επιλεγεί οι 5 εταιρείες που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατασκευή του έργου. Έχουν οριστικοποιηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα του δρόμου Καλαμάτα-Ριζόμυλος. Αυτή τη στιγμή συντάσσεται η μελέτη που η οποία θα προχωρήσει σε διαβούλευση, θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα αποσταλεί στα δημοτικά συμβούλια της Καλαμάτας και της Μεσίνης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να δοθεί η γνωμοδότηση των συμβουλίων αυτών. Και η επόμενη φάση ακριβώς είναι πλέον η επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου, ο οποίος ανάδοχος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, τις μελέτες που ήδη υπάρχουν κατασκευής του έργου, θα προχωρήσουν στην οριστική μελέτη κατασκευής. Έτσι, αυτή η σύμβαση θα έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι ΣΔΙΤ και παίρνει την έγκριση της Βουλής. Τι καθυστερείς μπορεί να πάρει η όλη διαδικασία και μπορεί η να εκτίμηση, λέμε για το πιο αισιόδοξο σενάριο το 2021. Όχι, όχι. Το πιο αισιόδοξο σενάριο του 2021 είναι να ξεκινήσει να κατασκευάζεται ο δρόμος. Ναι. Προφανώς θέλει χρόνο. Και δεν είναι μια διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία λύγει την επόμενη μέρα το πρωί, αυτή που σας αναφέρω. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει το χρόνο της. Πρέπει να συμβασιοποιηθεί, πρέπει να εγκριθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να οριστικοποιηθούν οι μελέτες κατασκευής. Όμως είναι μια δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου που, αν τέλος του 2020, αρχές του 2021, ξεκινήσει να φτιάχνεται, η σύμπραξη αυτή του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναφέρει μέσα ρητά ότι έχει 4 χρόνια ολοκλήρωση κατασκευής και θα έχει η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 30 χρόνια η οποία ο ιδιώτης θα εκμεταλλεύει. Και προφανώς δεν θα υπάρχουν διόδια. Σύντομο, πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν θα υπάρχουν διόδια. Σύντομο σχόλιο σας παρακαλώ με το αεροδρόμιο. Ξέρουμε τίποτα ή θα είμαστε ακόμα... Επίσης για το αεροδρόμιο, είδα τον κύριο Σπύριζη να δείχνει την αγωνία του για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και πραγματικά αισθάνθηκα ότι ζω σε άλλη χώρα. Ο κύριος Σπύριζης δεν ήταν αυτός που πολεμούσε τη σύμβαση της Fraport με τα 14 αεροδρόμια. Τα 14 αεροδρόμια της σύμβασης. Πόσο. Και εδώ πρέπει να κάνουμε. Ακούστε με χειρά. Εδώ πρέπει να κάνουμε όλοι μας την αυτοκριτική. Να την κάνουμε όλοι μας. Γιατί τότε, όταν αν θυμάστε καλά, υπήρχε το ενδεχόμενο η Καλαμάτα να ενταχθεί στα πρώτα αεροδρόμια μέσα, στα πρώτα 14 αεροδρόμια. Για να προκειμένου να παραχωρηθούν στην Fraport, αν θυμάστε καλά, τότε είχαν αντιδράσει οι πάντες. Είχαμε ανθρώπους να πηγαίνουν και να κάνουν, απεργία μπροστά στο αεροδρόμιο, παράσταση, με πανό, και αυτοί όλοι ήταν υποκινούμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε με λίγο και ξεκάθαρα αυτό. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι ένα ελκυστικό αεροδρόμιο για το επενδυτικό ενδιαφέρον πολλών εταιριών. Αυτό λοιπόν. Επειδή ακριβώς τα αεροδρόμια ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ πλέον μετά τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες, να βρεθεί ο τρόπος για το πώς θα αποσυνδεθεί με το στρατιωτικό, γιατί εμείς έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα εδώ, με το πώς θα υλοποιηθεί έτσι ώστε από μόνο του να παραχωρηθεί, προκειμένου να αναπτυχθεί. Ωραία. Και να έχουμε ένα αεροδρόμιο αυτό που αρμόζει για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τη Γεωργιάνα Αγαστοπούλου. Πάμε εμείς να μείνουμε στην παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησαν πριν από λίγη ώρα, στάθηκε στο ζήτημα που έχει να κάνει με τους προστατευόμενους μάρτυρες γύρω από την υπόθεση Νοβάρτης. Πάμε να δούμε τα όσα σημείωσε. Με την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά ρίχνει στο κενό την προσπάθεια πραξικοπηματικής εκτροπής η οποία επιχειρήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις διαδικασίες προανακριτικής επιτροπής και την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων. Είναι μία απόφαση κόλαφος για όσους επιχείρησαν παρακάμπτοντας τον νόμο, παρακάμπτοντας το διεθνές δίκαιο να καταστρατηγήσουν κάθε έννοια προστασίας του δικαίου, προστασίας του θεσμού των δημόσιων μαρτύρων, αυτών οι οποίοι δηλαδή φέρνουν στο φως υποθέσεις διαφθοράς. Η στόχευση ήταν πολλαπλή,
αφενός να επιχειρηθεί να εκφοβιστούν οι μάρτυρες και άρα να μην προχωρήσουν στην κατάθεσή τους και στην πλήρη αποκάλυψη αυτού του πολύ μεγάλου σκανδάλου της υπόθεσης Νοβάρτης που έχει στοιχήσει πάρα πολλά στα δημόσια ταμεία, αλλά και βεβαίως και για το μέλλον οποιοσδήποτε πολίτης ο οποίος καλείται να αποκαλύψει σκάνδαλα διαφθοράς, να εκφοβιστεί και να μην φτάνει στην κατάθεση να επικρατήσει ένα πέπλο σιωπής σε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες έχουν πληγώσει τον δημόσιο βίο στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η δικαιοσύνη σήμερα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, όπως υπενθυμίζω και η ελληνική αστυνομία χθες με την επιστολή την οποία έστειλε στην προαγγελτική και καθορίζει με σαφήνεια τους όρους μέσω των οποίων πρέπει να γίνει εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων. Θα επιστρέψουμε σε λίγο ξανά στα πολιτικά ζητήματα. Τώρα έμοιαζε με όνειρο και μπορεί να γίνει η απτή πραγματικότητα και όπως απλά είπε ο πρόεδρος της ΘΕΜΕΣ, Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, η περιοχή μας να αποτελέσει πρότυπο και παράδειγμα στη χώρα. Η Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα έχει μπει σε ρυθμούς υλοποίησης. Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα. Μέχρι πρότινος θα αποτελούσε ένα όνειρο. Πλέον όμως μπορεί να εξελιχθεί μέσα από την υλοποίηση του ομώνυμου προγράμματος σε μια απτή πραγματικότητα. Είναι συγκινητικό το πώς η κοινωνία μας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και δείχνει την αναγκαιότητα να δώσουμε λύσεις στο σοβαρό θέμα των αδέσποτων ζώων. Τον περασμένο Οκτώβριο, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ανακοινώσαμε το νέο μας όραμα. Να κάνουμε την Κώστα Ναβαρίνο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας ένα τόπο πρότυπο στη Μεσόγειο, στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν όχι μόνο να επισκεφτούν, αλλά και να ζήσουν. Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος το δήλωσε ξεκάθαρα. Ο στόχος μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα των δέσποτων εντάσσεται σε αυτό το όραμα. Δεν εννοείται μια περιοχή σαν τη δική μας, η οποία επιθυμεί να ταυτιστεί με την ποιοτική και αηφόρο ανάπτυξη, αλλά και που αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές περιοχές Μεσογείου, με 4,5 χρόνια πολιτισμού, να έχει τόσα αδέσποτα στους δρόμους της. Είναι σημαντικό για τον τουρισμό μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, όπου δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αδέσποτα. Είναι σημαντικό για την ασφάλειά μας, καθώς η ύπαρξη αδέσποτων ζώων αποτελεί σημαντική αιτία ατυχημάτων στους δρόμους μας. Είναι σημαντικό για τα παιδιά μας, ώστε να ζουν σε μια κοινωνία που σέβεται και προστατεύει τη ζωή, το περιβάλλον και ό,τι σε αυτό. Μέσα σε αυτή την προοπτική, το πρόγραμμα Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα έχει βρει το δικό του ρυθμό υλοποίησης και στους χώρους του Ναβαρίνο Ντιούνς στην Κώστα Ναβαρίνο παρουσιάστηκε. Οι στηρώσεις και η εκπαίδευση αποτελούν τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος και είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μακροχρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο πυλώνα, ο οποίος αφορά τις στηρώσεις αδέσποτων ζώων. Η στήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κάνουμε έλεγχο πληθυσμού. Όταν λέω για στήρωση ζώων, δεν μιλάω μόνο για τα ζώα τα οποία είναι στον δρόμο. Μιλάω επίσης και για τα ζώα τα οποία έχουμε σπίτια μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να το καταλάβει η τοπική κοινωνία. Ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα, η Μεσσηνία, πρέπει να στηρώνουμε τα ζώα σπίτι μας και να μην δημιουργούμε νέο πληθυσμό. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων. Αν κάποια οικογένεια, κάποιο σπίτι, κάποιο άνθρωπο επιθυμεί να αποκτήσει ένα κατοικίδιο, πρέπει να υιοθετήσει. Αυτό είναι ένα στοίχημα που το έχουμε σαν κοινωνία και πρέπει να το πάρουμε και να το φέρουμε εις πέρας. Εκπαιδεύσεις φορέων και μαθητών. Με μια σειρά δράσεων, το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται στους Δήμους Πύλου Νέστορης και Τριφυλίας τον περασμένο Νοέμβριο. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται περισσότερες δράσεις. Η προστασία των αδέσποτων ζώων περνάει ένα δυνατό μήνυμα πολιτισμού. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε 22 και 24 Νοεμβρίου στηρώσαμε αδέσποτα ζώα, σκυλάκια σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Dog Voice, αλλά και αυτό δεν είναι το μόνο. Με μια αγαστή συνεργασία που είχαμε, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ο Δήμος Τριφυλίας, η μη κερδοσκοπική οργάνωση και η οργάνωση τα αδέσποτα με φωνή, εγώ θα το πω στα ελληνικά, κορίτσι μου, και με το
και με την Τέμες και με το ίδρυμα του καπετάνου Βασίλη και της Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, πραγματικά έβαλε τις βάσεις εκείνες ώστε αυτή η δράση να ενδυναμωθεί, να αγκαλιαστεί και να προχωρήσει. Το πρόγραμμα Μεσσηνία Χωρίς Αδέσποτα υλοποιείται από την Κώστα Ναβαρίνο, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs Voice και έχει ως βασικό στόχο να κάνει τη Μεσσηνία έναν πρότυπο τόπο για την προστασία των ζώων. Πολύ μεγάλο στίχημα να το αγκαλιάσουμε όλοι, να το δούμε σαν κάτι το οποίο επενδύει στον τόπο μας και στην κοινωνία, όχι μόνο για να γίνουμε καλύτεροι σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι και σαν άνθρωποι. Λοιπόν, το ποίημα «Δεν απατώ» του Γεωργίου Βυζινού είναι: «Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα, μην τα χασά και εμένα και εκείνα δεν πονούν. Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτης τους θα γίνω, ποτέ δεν θα τα αφήνω στους δρόμους να πεινούν». Να το στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτό. Μιλώ και ως θελόντρια και ως φιλόζωη που επί πολλά χρόνια βλέπω το φαινόμενο αυτό στη Μεσσηνία και το όνειρο του Μεσσηνία χωρίς αδέσποτα και όλα αυτά τα ζωάκια σε οικογένειες είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό και γεμάτο ελπίδα και αισιοδοξία. Κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Κάθε δηλαδή φορά που προκύπτει μια αποστολή, πηγαίνουμε και διεκπεραιώνουμε την αποστολή και αυτό που προσπαθούμε και το πετυχαίνουμε με πολύ δυσκολία είναι να μην έχουμε απώλειες. Όλοι οι ομιλητές της παρεμβάσης τους στάθηκαν στα όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η εμβληματική επένδυση του αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, αλλά στάθηκαν και στο παράδειγμα που δίνουν οι συνεχιστές του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δεμές αυτό το όμορφο κόσμο, τον καπτάν Βασίλη, την κυρία Γκάμερ. Η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, γιατί όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Ο πατριάρχης της οικογένειας, ο καπετάνος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και η σύζυγός τους δημιούργησαν εκείνες τις συνθήκες ώστε σήμερα αυτός ο ευλογημένος τόπος να έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα αν δεν ήταν η ομπρέλα η δικιά σας, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα όλα έχετε προσφέρει στον τόπο μας και που συνεχίζετε και προσφέρετε. Η ευθύνη είναι δική μας πλέον. Η περιοχή μας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στη χώρα. Εμείς, τόσο ως Τέμες, αλλά και ως Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, δεσμευόμαστε ότι τα επόμενα 3 χρόνια μαζί με τους Δήμους, τις επιχειρήσεις, τους εθελοντές μας και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας θα στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει η περιοχή μας πρότυπο, παράδειγμα στη χώρα μας, που θα το ακολουθήσουν και άλλες περιοχές για να οδηγηθούμε μια μέρα σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα. Η μεταλλιγνητική εποχή και η μετάβαση σε αυτή κυριαρχεί στη συζήτηση για την περιοχή της Μεγαλόπολης, με την αγωνία να καταγράφεται και στη διάρκεια συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης, που έλαβε χώρα στην έδρα της Περιφέρειας υπό τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η Επιτροπή η οποία βάζει τα έργα και αποφασίσαμε τα εξής. Μετά και τα 8 εκατομμύρια τα οποία μας έδωσε η ΔΕΗ επιτέλους. Μας χρωστάει άλλα 15. Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα πρώτον να εξοφλήσουμε όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει, να δώσουμε εντολή τα έργα που έχουν ξεκινήσει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν. Αυτά όλα στοιχίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ψηφίσαμε εκτός από το γενικό master plan να κάνουμε και ένα τοπικό master plan για να ακούσουμε τις απόψεις όλων και αυτό θα είναι η μεγάλη μας συμβολή στο γενικό master plan. Και επίσης ψηφίσαμε τα χρήματα που έχουμε, το σακουλάκι που έχουμε με τα αρκετά χρήματα, να μην τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά να περιμένουμε το master plan, τα έργα τα οποία θα προτείνονται από εκεί, να τα χρηματοδοτήσουμε και να πάμε προγραμματισμένα και συνταγμένα να βοηθήσουμε στη μεταλλιγνητική εποχή τη Μεγαλόπολη και την περιοχή της που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και είπα και προχθές και το επαναλαμβάνω και τώρα ότι το ΚΕΠΕ, αυτό το εξόχως αξόπιστο οικονομικό, τεχνικό, επιστημονικό ίδρυμα που έχει επικεφαλίσει ο κύριο Λιαργόβα, ο οποίος κατάγεται από την ΑΣΕΑ, θα είναι ο σύμβουλος της περιφέρειας της Πελοποννήσου και μου προσωπικώς στις προσπάθειες που θα γίνονται στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα εγκρίνει το Master Plan και θα εισηγείται στη Διευπουργική Επιτροπή. Στη Συντονιστική Επιτροπή μετέχουν 3 εκπρόσωποι Υπουργείων, Γενική Γραμματής, οι 2 Περιφερειάρχες, ο Δυτικής Μακεδονίας και εγώ, και θα προεδρεύεται από τον Υφυπουργό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το επίκεντρο και το Master Plan για την επόμενη ημέρα. Κάνουμε ένα ενοποιημένο Master Plan. Δεν υπάρχει ήδη καμία περίπτωση, έχει φύγει ήδη από τα όρια αυτό. Γιατί η Δυτική Μακεδονία εδώ και 2 χρόνια στις 4 πρώτες διοικητικές περιφέρειες της Ευρώπης που εγγράφηκαν στην τράπεζα, στην πλατφόρμα των Δήμων, έχει ήδη για αυτήν εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μεγάλο πακέτο και έχει ανατεθεί στην Παγκόσμια Τράπεζα μία μελέτη που ήδη διαρκεί 2 χρόνια. Άρα αυτή η μελέτη, θέλουμε δεν θέλουμε, έχει ξεχωρίσει τις περιοχές. Δηλαδή για αυτή θα έρθει τέλος, μάλλον στα μέσα του καλοκαιριού, θα έρθουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, δυνατότητα ενός και μόνο και ενοποιημένου δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε εμείς τώρα με την περιοχή της Μεσσηνής. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλιας, προκειμένου να δούμε το πώς εξελίσσεται η όλη υπόθεση με την παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στην περιοχή, στο πλαίσιο της καμπάνιας του ΑΙΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Θέμη, βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο όπου υπάρχει αυτή την ώρα η συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω επιστροφή αν μπορεί να διορθωθεί αυτό. Όπου κορυφαία στελέχη της πρώην κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημερινή βουλευτές, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Σπίρτζης, ο κύριος Αραχοβίτης, ουσιαστικά σφυροκοπούν την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει. Ο καθένας στον τομέα του επί της ουσίας εξαπέλυσε μία αδρημία κριτική. Από τη μία, ο κύριος Αραχοβίτης, μιλώντας και εστιάζοντας στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα αγροτικά ζητήματα, την τιμή του ελαιολάδου, τις πρωτοβουλίες που δεν ελήφθησαν, κατακεραυνώντας την πολιτική επιλογή της πλευράς του κυρίου Βορύδη, επί της ουσίας να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να μην πάρει την παραμικρή πρωτοβουλία ενίσχυσης των παραγωγών. Από την άλλη, ο Χρήστος Σπίρτζης από την δική του πλευρά, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα και αφού αναφέρθηκε στους δικούς άξονες στα έργα υποδομών, προφανώς δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπύλος Μεθόνη, φυσικά αναφορά στο Πάτρα Πύργο, στο Καλό Νερό Τσακώνα και σε όλα τα ζητήματα. Εδώ όπου επέριψε σοβαρότατες ευθύνες για την όλη καθυστέρηση στην σημερινή κυβέρνηση, στην ατολμία να λάβει αποφάσεις, μάλιστα αναρωτήθηκε πώς εδώ και 8 μήνες δεν έχει ακόμα σταλεί η μελέτη και η περιβαλλοντική όρη στις τοπικές κοινωνίες, στα δημοτικά συμβούλια, στην περιφέρεια και μάλιστα χαριτολογώντας, κάλεσε τον Γιώργο Τοδέδε, ο οποίος βρισκόταν στο ακροατήριο, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Υποδομών, να φέρει αυτός, να πάει αυτός στο Υπουργείο και να φέρει ο ίδιος με δικά του έξοδα την μελέτη, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σφοδρής κριτικής για τα όσα, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει. Ο ίδιος ο κ. Σπίρτης υπεραμείνθηκε των πολιτικών επιλογών και των όσων από την πλευρά του στο Υπουργείο είχαν συμβεί. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα απεσιό για όλα αυτά που εξελίσσονται και για τον Πατρών Πύργου, την οποία επί της ουσίας χαρακτήρισε ως ένα έργο το οποίο κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί ποτέ εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών. Το Καλό Νερό Τσακώνα, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται εκτός σχεδιασμού της κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση και από την δική του πλευρά, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία, τον Υπουργό, να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Μέσα σε όλα θα πρέπει να σημειώσουμε και τα καρφιά που έριξε στην ασυνεννοησία, στην διπλή γραμμή η οποία ακολουθείται και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τη χάραξη του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Τώρα, ο Αλέξης ο Χαρίτσης, κλείνοντας από την δική του πλευρά, αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Ξεκίνησε μάλιστα δίδοντας τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την υπόθεση Νοβάρτης και τα όσα ο Άριος Πάγος αποφάσισε σχετικά με το πώς θα κληθούν οι μάρτυρες
της όλης υπόθεσης να καταθέσουν. Και από εκεί και πέρα επιτέθηκε και αυτός, μίλησε για νεοφιλελεύθερη πολιτική, για ακροδεξιά πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, να σου πω, ο Θέμη, εξακολουθεί και συνεχίζεται η όλη εκδήλωση και τα μηνύματα των τριών ολοκληρώθηκαν καλώντας τους ανθρώπους, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν δυναμικά μπροστά, να φέρουν στην καμπάνια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ανασυγκρότησης. Σε αυτή την καμπάνια η οποία βρίσκεται ακριβώς, σε εξέλιξη. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και χαρακτηριστικά πλάγανα και τα όσα έχουν εξελιχθεί και έχεις καταγράψει ως ρεπορτάζ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα, να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας η αναθεώρηση του Master Plan του λιμανιού. Επιθυμεί η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Μανώλης Μάκαρης, πλαισιωμένος από Δημοτικό Συμβούλιο και στελέχη του συνδυασμού του, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, εκφράζοντας και προβληματισμούς. Επιτάπητο στήθεται η αναθεώρηση για το Master Plan του λιμανιού της Καλαμάτας. Κρίσιμα σημεία που ανακύπτουν γύρω από τα όσα προτείνονται, παρουσίασε η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη και ζήτησε το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα υπάρχει νέα αναθεώρηση του εγκεκριμένου Master Plan, το οποίο αλλάζει ουσιαστικά τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για το χερσαίο τμήμα του λιμανιού. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Προσθέτει 3.100 τετραγωνικά μέτρα δόμησης στο χερσαίο τμήμα επιπλέον των λιμενικών εγκαταστάσεων που είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο, κάτι επιπλέον. Δηλαδή και όταν ρωτήσαμε πού θα γίνει αυτή η δόμηση, μας είπαν ότι υπάρχουν περιοχές στη χερσαία ζώνη οι οποίες μπορούν να δομηθούν. Ποιες είναι αυτές τις περιοχές? Είναι το πάρκο του λιμενικού, το οποίο ανήκει στο χερσαίο χώρο του λιμανιού, είναι το πάρκινγκ που υπάρχει μπροστά από τον ΟΚ και γενικότερα όλη η χερσαία ζώνη. Εμείς ως παράταξη θεωρούμε ότι είναι κάτι τέτοιο απαράδεκτο. Δεν αντέχει το παραθαλάσσιο μέτωπο άλλη δόμηση. Νομίζουμε ότι, πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η δόμηση αυτή η οποία προβλέπεται από το εγκεκριμένο Master Plan, η οποία είναι η απαραίτητη δόμηση για τις χρήσεις του λιμανιού, είναι υπεραρκετή. Οποιαδήποτε επιπλέον δόμηση είναι εις βάρος του λιμανιού και εις βάρος γενικότερα της Καλαμάτας. Μάνι, που είπε ο επικεφαλής μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό το Master Plan. Η ανάπτυξη της πόλης και η ιστορία της ολόκληρης είναι συνάφεια του λιμανιού και της ανάπτυξης. Εδώ είχαμε βάλει και ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θέλαμε να προσέξουν οι συνδημότες μας, ότι άλλο πράγμα ο λιμενισμός στο Μεγαϊότ μέσα στο λιμάνι, πράγμα ο τουρισμός με Μεγαϊότ. Ο λιμενισμός με Μεγαϊότ μπορεί να σημαίνει κατάληψη ενός σημαντικού κομματιού του λιμανιού χωρίς πολλά και σπουδαία και παραγωγικά ωφέλη. Το δεύτερο είναι ότι το Master Plan δεν έχει δοθεί στις παρατάξεις, αλλά οδεύει μόνο στη συζήτηση στο λιμενικό ταμείο. Δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δεν γίνεται μια διαβούλευση απάνω στο Master Plan. Το μεγάλο θέμα των 3.000 τετραγωνικών μέτρων οικοδόμησης είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη, αλλοιώνει ακόμα και τη φυσιογνωμία της, ενώ εμείς αντίθετα, όπως έχουμε υποστηρίξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάμε υποδομή του λιμανιού, η οποία είναι σημαντική, πρέπει να αξιοποιηθεί, να είναι στα υδροπλάνα. Την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής διεύθυνσης Μεσσηνίας με πλέον προσωπικό και αλλαγές στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Πρόκειται για πάγιο αίτημα των αστυνομικών, το οποίο είχε τεθεί και στον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παραμένει το πάγιο αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων και στην Μεσσηνία για την αύξηση των οργανικών θέσεων και την κάλυψη των κενών. Ως γνωστόν, η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του αστυφύλακα δεν έχουν. Εμείς ως εκ τούτου, αυτό βέβαια οφείλεται στην κατάργηση των 6.700 οργανικών θέσεων που είχαν καταργηθεί από προηγούμενη κυβέρνηση με το γνωστό νόμο του κ. Δένδια. Εμείς συνεχίζουμε και μένουμε ότι στη θέση μας ότι θα πρέπει να αυξηθεί το οργανόγραμμα στο βαθμό του αστυφύλακα πάντα των θέσεων, διότι με το υπάρχον προσωπικό είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Η ομάδα όπτη στελεχώθηκε με ένα δυνατό αριθμό αστυνομικών, οι οποίοι βέβαια προέρχονται από υπηρεσίες της έδρας, της διεύθυνσής μας και όχι από άλλες διευθύνσεις αστυνομίας. Οι όποιες
σαν ομάδα, είναι επιχειρησιακή ομάδα, θα λύσει πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, με το υπάρχον προσωπικό και με τις οργανικές θέσεις που έχουμε, γιατί φέτος θα ενισχυθούμε μόνο με τρεις βαθμοφόρους, διότι είναι, όπως είπα πριν, είναι καλυμμένες οι οργανικές θέσεις στο βαθμό του αστεφύλακα, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες στα καθήκοντά τους. Πλέον έχουμε τμήματα που έχουν μείνει με παρούσα δύναμη 6 και 7 άτομα. Επί της ουσίας, ζητούν αλλαγή του οργανογράμματος, το οποίο και ισχύει τα τελευταία χρόνια μετά τη μεταρρύθμιση Δένδια. Αυτό ακριβώς. Ζητάμε αλλαγή του οργανογράμματος και παραπάνω θέση στη Μεσσηνία. Αναβαθμίστηκε το εργαστήριο αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια στον χώρο του Ιδρύματος στην Καλαμάτα. Η συνεισφορά του εργαστήριου σημαντική με τη συμμετοχή του σε σπουδαίες αναλύσεις και μελέτες. Τη νέα οργανολογία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης εγγενίασε το εργαστήριο αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Το Πανεπιστήμιο, πέρα από την εκπαίδευση, την έρευνα, ο σκοπός του είναι και αυτός εδώ. Είναι η διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, με τις ζωντανές μορφές, ζωντανές πηγές ενέργειας, πολιτισμού, χρηματοδότησης, ενδιαφέροντος που κάθε τοπική κοινωνία διαθέτει. Γι' αυτό άλλωστε φτιάχτηκε, μεταξύ βεβαίως και άλλων λόγων, ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ χαρούμενο σήμερα που αυτή η διάσταση, συχνά παραμελημένη, εκπληρώνεται και με το παραπάνω εδώ. Ξέρω τον κύριο Ζαχαριά, εδώ και πολλά χρόνια. Το εργαστήριό του νομίζω συμπληρώνει μια δεκαετία πια. Το εργαστήριο το οποίο έχει έντονο το στοιχείο της εξωστρέφειας, έχει ένα από τα λίγα διεθνή αγγλόφωνα πρωταρχικά προγράμματα με το εμβληματικό όνομα Caltech, παραπέμπει και σε άλλα σπουδαία ιδρύματα. Έχει σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το Καλαμάτα και το 1921. Το εργαστήριο αρχαιομετρίας δραστηριοποιείται στις αναλυτικές με έμφαση στις μη καταστροφικές μελέτες αρχαιολογικών και γεωαρχαιολογικών υλικών, στις απόλυτες χρονολογήσεις και στις εργασίες ανασύνθεσης του παλαιοπεριβάλλοντος. Στην τελετή εγγενείων της νέας οργανολογίας του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης του εργαστηρίου αρχαιομετρίας. Εσείς, κυρία Καρέλια, ως ευγενική χορηγός του μικροσκοπίου και πλήθους άλλων ευεργεσιών που έχετε παράσχει βάθος χρόνου στην πόλη της Καλαμάτας, εν πολύ στο επίπεδο του πολιτισμού, και εσείς, κύριε Πρίτανη, ως επικεφαλής ενός πανεπιστημίου που μετά από λειτουργία 20 ετών έφτασε επί τη θητεία σας να αποτελείται από 22 τμήματα που συμβάλλουν δυναμικά στην περιφερειακή και την εγγένεια ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Το εργαστήριο αρχαιομετρίας, έργο σχεδόν ενός ανδρός, όπως η Αθηναϊκή Δημοκρατία, του φίλου του συναδέλφου, καθηγητή Νίκου Ζαχαριά, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Σε αυτό το διάστημα έχει πετύχει τη συσσόρευση εξοπλισμού άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ, τη δημιουργία 10 μελούς ερευνητικής ομάδας, την ίδρυση και λειτουργία του αγγλόφωνου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Cultural Heritage Materials and Technologies, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκλητος και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τη συμμετοχή ή συντονισμό μεγάλου αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν οδηγήσει στη δημοσίευση 35 άρθρων με κρίση. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει και στη συμβολή του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο αναστηλωτικό έργο του Ιερού Κουβουκλίου του Ναού της Αναστάσεως στο Ιεροσόλυμα. Το επίκεντρο της Ογκολογίας γίνεται η Αρκαδία και η Τρίπολη το Σάββατο, αφού θα φιλοξενήσει τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στον χώρο στην Ελλάδα σε μια ημερίδα που θα έχει σημαντικά πράγματα να αναδείξει. Ένα από αυτά είναι και η εξελίξη στη θεραπεία του καρκίνου. Οι νέες προοπτικές στην ογκολογία. Αυτό είναι το θέμα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 22 Φεβρουαρίου, μια πρωτοβουλία του Ογκολογικού Τμήματος του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου. Που θέλω να πω είναι ότι αυτό το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου η Τρίπολη και η Αρκαδία γενικότερα θα γίνει το επίκεντρο της ογκολογίας στη χώρα μας. Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή, πάρα πολύ μεγάλη τιμή, το γεγονός ότι οι καταξιωμένοι επιστήμονες θα έρθουν να μιλήσουν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην ογκολογία, στο ΚΑΠΣΙ Αρκαδία, στο Αρχοντικό Καλατεζιώτη.
αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε. Τα κρούσματα δεν μειώνονται, τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά με τα δεδομένα, τα καινούργια, τα σύγχρονα, τις νέες θεραπευτικές επιλογές που έχουμε και με τις αλματώδεις εξελίξεις στην ογκολογία, υποσχόμαστε ότι ο καρκίνος πλέον πάβει να είναι μια ανίατη και μια επάραδη νόσος, αλλά γίνεται μια χρόνια νόσος. Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθεί το επιστημονικό δυναμικό της Πελοποννήσου από διακριμένους επιστήμονες για τις τρέχουσες εξελίξεις στην θεραπευτική του καρκίνου και ταυτόχρονα να αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τα θέματα που απασχολούν τους ογκολογικούς ασθενείς. Μάλλον αυτή η μερίδα διοργανώνεται από το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου υπό την ευθύνη μου, αλλά οι εισηγητές και οι ομιλητές θα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, όπου θα αναφερθούν ο καθένας στον τομέα του σε πάρα πολλά διάφορα θέματα. Ήδη το πρωί θα μιλήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα θέματα νοσηλευτικής ογκολογίας που αφορούν τις νοσηλεύτριες και όλο τον κόσμο, και ακολούθως θα μιλήσουμε για τους σημαντικότερους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του ουροπιητικού, ο γυναικολογικός καρκίνος και πάρα πολλοί τύποι καρκίνου, καθώς και την υποστηρικτική αγωγή στον καρκίνο. Η μερίδα θα κλείσει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα αναπτύξει ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων, ο κύριος Μπουκοβίνας, ο οποίος θα μιλήσει για τις προσεγγίσεις στο τέλος της ζωής του ογκολογικού ασθενή. Και είναι κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί απασχολεί τόσο τον ίδιο τον ασθενή, όσο και το περιβάλλον του, την οικογένειά του. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό βελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.